και που λέτε αποφάσισα να σας δείξω εγώ γυμναστική σήμερα. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Γεια σας. Είχαμε προαναγγείλει ότι στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα λιώναμε. Θα λιώσουμε και ίσως να μην βλέπετε γυμναστή και λέω του Στέλιου, σου την έφερα, θα σας δείξω σήμερα εγώ. Στην πραγματικότητα όμως θα σας δείξουμε κανονικά ασκήσεις σε πολύ λίγο. Όμως προτείνω... Με την ελπίδα να φτάσει ο γυμναστής μας. Είμαστε ζωντανή εκπομπή. Μόλις έφτασε. Λοιπόν, μέχρι να βάλει το... Μία ευκαιρία είχα να την γλιτώσω τελικά. Έλα, μωρέ, θα σου αρέσει. Είχε μποτιλιάρισμα. Μας έχει υποσχεθεί ότι θα μας βάλει κάτω και θα μας κάνει κοιλιακούς για να βγούμε, λέει. Φέτες. Να παίζουμε, λέει, σκάκι στις κοιλιές μας. Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Δεν θέλω να είσαι απεσιόδοξος. Μετά τη μαύρη πίτσα και το φυτικό άνθρακα, νομίζω ότι η σειρά έχει. Δεν είμαι απεσιόδοξος. Είναι σκληρή πραγματικότητα. Όποτε κοιτιέμαι στον καθρέφτη, μην κοιτάτε την ώρα της εκπομπής που ρουφιέμαι. Δεν ρουφιέσαι, μα μίλησε ψέματα στους ανθρώπους. Ξανομίζουν ότι όντως το κάνεις. Επειδή δεν στα λέω για να μου λένε λεπτός. Λεπτούλης είσαι. Καλώς το αγόρι μας. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, έλα. Έχει και μικρόφωνο, είναι τέλεια. Έχουμε βάλει και εμείς τα δικά μας. Στέλιο, σου έφερα αυτά που μου ζήτησες. Εγώ δεν ζήτησα τίποτα. Αφήνω λίγο το κινητό μου, παιδιά, και έρχομαι. Λοιπόν, κρατούσα εγώ μολύβια. Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Δεν θέλω να ακουθείς. Έχουμε πάρει θέσεις. Εννοείται ότι αυτό ήταν στημένο, να το πούμε έτσι. Τελικά είσαι πάρα πολύ γρήγορο. Έκανες προπονήσεις. Είχα τελείωσει πριν από λίγο και ήρθα μέσα, ναι. Εντάξει. Τι κάνατε, παιδιά. Καλώς όρισες. Κάναμε ζέσταμα εδώ. Εννοώ ότι ζεσταθήκαμε πάρα πολύ. Έχουν προετοιμαστεί όλοι για τα δύο τελευταία λεπτά. Έλα, σταμάτα. Έχουν προετοιμαστεί όλοι. Ο Στέλιος δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει ακόμα. Θα ξεκινήσουμε από κάτω. Βασίλη, ή ζέσταμα όρθιοι. Να του το πεις εσύ για να μην το πω εγώ. Γιατί εγώ του έκρυψα τη δημοσίευση και δεν έχει βγει. Πες τι θα κάνουμε στο τέλος. Λοιπόν, στο τέλος έχουμε δύο λεπτά challenge. Τι σημαίνει challenge, πες του. Έχουμε, ναι, μίλα μου κανονικά. Έχουμε μία μάχη με τον εαυτό μας για δύο λεπτά και θέλω όσοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή να προσπαθήσουν να το κάνουν, να το κάνουν και το σπίτι. Ναι. Δεν χρειάζονται τίποτα, μόνο το σώμα. Πονάει αυτό. Είναι σαν ηλεκτροσόκ, αλλά επιζείς μετά. Ωραία. Εγκαύματα, τέτοια ξέρετε τώρα εσείς. Σε εμπιστευόμαστε. Λοιπόν, θα περάσουμε πολύ ωραία. Στόχος μας είναι να κάνουμε κάθε φορά και κάτι περισσότερο για το σώμα μας και την υγεία μας και την εικόνα μας και όλα συνολικά. Οπότε, μετράμε αντίστροφα για την παραλία. Κάποιοι έχουν ήδη βγει, εμείς ακόμα περιμένουμε και μαύρησες. Έχω κάνει δύο μπάνια, παιδιά. Άστα ψέματα. Και μαύρησες. Έχω κάνει δύο μπάνια, αλλά δεν το συστήνω σε κανένα γιατί είναι σαν να σε βαράνε με παγάκια όταν μπαίνει στη θάλασσα. Είναι ακόμα παγωμένη. Ήσουν έτοιμος όμως, γι' αυτό βγήκε στις παραλίες. Λες τα τριγώνη. Πάμε να ετοιμάσουμε και τον κόσμο, λοιπόν. Από πού ξεκινάμε? Αρχικά να μοιράσουμε λίγο τους κοιλιακούς. Μπορούμε να γυμνάσουμε το πάνω μέρος, το κάτω μέρος και έπειτα τους πλάγιους. Βέβαια, όσο και να τους γυμνάσουμε, αν δεν προσέχουμε το φαγητό μας. Διατροφή. Τι θα κάνουμε, τίποτα. Μία τρύπα στο νερό. Το πάνε είναι διατροφή, λοιπόν. Το πάνε είναι διατροφή. Και τι πρέπει να τρως, τίποτα. Πρέπει να τρως υγιεινά τις θερμίδες που σου αναλογούν για να δεις και το αποτέλεσμα. Όλα αυτά είναι μητρής για τον καθένα. Τώρα, όταν καταφέρουμε να φτάσουμε τη διατροφή μας σε ένα καλό επίπεδο, τότε θα φανούν και οι κοιλιακοί μας. Πάμε να δούμε τώρα εμείς ασκήσεις οι οποίες θα τους μεγαλώσουν λίγο για να φαίνονται πιο εύκολα. Δεν του άρεσε έτσι που ακούστηκε. Είδα το φρυδάκι, σηκώθηκε στέλιο. Όχι, προσπαθώ να καταλάβω αυτά που λέει και πού το πάει. Φαντάζομαι ότι έχουμε το δέρμα και από κάτω τους κοιλιακούς. Αν οι κοιλιακοί καταφέρουν να μεγαλώσουν λίγο, είναι πιο εύκολο να φανούν προς τα έξω. Ωραία. Ναι, οπότε χάνουμε το λίπος απ' έξω, βγάζουμε εμένα κοιλιακούς. Εμένα αυτή τη στιγμή έχουν μια τάση προς τα έξω. Υπάρχουν όμως, είναι εκεί μέσα. Έχουμε, ναι, είναι ένα μυστικό που το έχουμε όλοι κοιλιακούς τελικά, οπότε πάμε να τους ανακαλύψουμε. Ναι. Ωραία, τέλεια. Τι κάνουμε? Λοιπόν, αρχικά θέλω να ξαπλώσουμε προς τα πίσω. Πρόσεχε, έχεις βαράκες πίσω. Έχω βαράκι κάτω, έχω λιπτούλη. Και ένα μικρόφωνο έχω εδώ, το πάω στο πλάι. Μου φαίνεται πως θα κάνω ζημιά, κορίτσια, και θα το βγάλω σήμερα. Σας το λέω. Λοιπόν, δώσε μας λίγο ήχο, μουσική και βρες αυτό το τραγούδι που σου ζήτησα. Μην με στεναχωρείς. Άλλο πια. Προσπαθεί, μωρέ. Basset wide open, Lil Key. Lil Key. Και γράφτε. Βρες το, μωρέ, μάνο. Το έχουμε, παιδιά, το έχουμε. Λοιπόν, πάμε. Να τα βγάλω αυτά από εκεί που θα σκάνω κεφάλι. Μπράβο, βγάλε τα μόνο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξαπλώσουμε πίσω να δούμε την άσκηση νούμερο 1. Ωραία. Θα δουλέψουμε με την άσκηση νούμερο 1 τους κοιλιακούς τους πάνω. Θέλουμε τα πόδια μας κοντά στη λεκάνη, τις μύτες να πατάνε κάτω, τις φτέρνες όχι. Μπράβο, τέλειο. Πολύ ωραία. Με αυτόν τον τρόπο σταθεροποιούμε όλη μας τη μέση και ακουμπάει η μέση μας σιγά σιγά στο έδαφος. Θα φέρουμε τα χέρια πίσω από το κεφάλι. Η πιο βασική άσκηση κοιλιακούς είναι ανέβασμα κορμού εδώ και κατέβασμα χαμηλά. Για να την κάνουμε σωστά αυτή την άσκηση, πρέπει η μέση μας να ακουμπάει στο έδαφος, okay. Άρα, αν ακουμπάει η μέση μας κάτω,
Είμαστε σε μια καλή αρχική θέση. Πάμε να κάνουμε 5 επαναλήψεις, ευθεία πάνω και κάτω. Mm-hmm. Πάνω, βγάζουμε αέρα ψηλά, εισπνέουμε χαμηλά. Νούμερο 1. 2 πάνω και κάτω. Μπράβο. Νούμερο 3. Ωραία. Νούμερο 4. Και θα κάνουμε άλλη μια τελευταία. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τα πλευρά μας κοντά στη λεκάνη μας. Κοντά, 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 κοντά. 3, 2, 1 και αργά κάτω. Όπως καταλάβατε, μόλις σταθεροποιήσουμε τη μέση, πιάνουμε. Εμείς θα κάνουμε σωστά. Mm-hmm. Εσύ όμως, για να το βλέπει και ο κόσμος και να το δοκιμάζει και στο σπίτι, θα πρότεινα να έρθεις στο πλάι. Στο πλάι, οκ. Okay. Λοιπόν, ωραία. Κάτσε να τραβηχτούμε. Ναι, να ανοίξουμε λίγο, να έχουμε πολύ χώρο. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πολύ. Λοιπόν, ακριβώς την ίδια άσκηση μπορούμε να προσθέσουμε μερικά. Έτσι ή στο πλάι, Μνάλη. Στο πλάι, στο πλάι, εντελώς. Εδώ δηλαδή. Ναι. Οκ. Okay. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε με την άσκηση την ίδια, να την κάνουμε λίγο πιο δύσκολη, λίγο πιο απαιτητική. Όπως είμαστε, ακουμπάμε κάτω όπως ήμασταν ακριβώς πριν. Οι μύτες ακουμπάνε, κλειδιά αυτοκινήτου πέφτουν εδώ πέρα. Κλειδιά λεφτά, άμα λεφτά να μας το πεις. Το κινητό το άφησε έξω, με περιπαλοφίλο σου. Το κινητό είναι το κλείσα πριν μπούμε μέσα. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο θα κάνουμε εδώ πέρα. Και τώρα θα δώσω μία πλάκα. Τι χρώμα φοράς? Σου πάει το κίτρινο λες? Ναι. Ορίστε. Ιωάννα, κάνα μπλε. Πράσινο. Όλα μαύρα, Ιωάννα. Πράσινο θέλω. Πράσινο θέλεις, πράσινο. Ωραία, θα φέρουμε την πλάκα πίσω του κεφάλι μας. Όπως ακριβώς σαν μαξιλαράκι, απλά το κεφάλι μας πρέπει να κουμπάει ίσα ίσα πάνω σε αυτήν. Μπορούμε να βάλουμε περισσότερη δυσκολία με αυτόν τον τρόπο. Πάμε να κάνουμε 5 επαναλήψεις. Πάνω και κάτω. Μπράβο, ξανά. Πάνω και κάτω. Ξανά εδώ. Δύο τελευταίες. Πάνω. Θέλω, μην κλέβεις. Δεν κλέβω. Άλλη μία. Ωραία. Και κατεβαίνουμε χαμηλά. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση που μπορούμε να κάνουμε για τους πάνω κοιλιακούς. Αν θέλουμε να ρίξουμε το βάρος στους κάτω κοιλιακούς, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε τα χέρια μας στο πλάι. Εδώ πλάγια. Ωραία. Τα πόδια είναι ξανά στις μύτες. Και πάμε σιγά σιγά να σφέρουμε τα γόνατά μας κοντά στο στήθος. Φέρνουμε σιγά σιγά τα γόνατα επάνω. Σηκώνουμε λεκάνη ψηλά. Και κατεβαίνουμε. Ωραία. Πάμε μαζί, αργά πάνω, αργά κάτω. Μπράβο, δύο ακόμα θα κάνουμε. Αργά κάτω και άλλη μια φορά και αργά κάτω. Ωραία. Αν αυτή εδώ την άσκηση θέλουμε να την κάνουμε λίγο πιο δύσκολη και λίγο πιο απαιτητική για το κάτω μέρος, θα φέρουμε τα πόδια μας ευθεία πάνω και θα κλωτσίσουμε τον αέρα. Όταν λέμε κλωτσίσουμε, εννοώ σταθερά. Ευθεία πάνω και σιγά σιγά κατεβαίνουμε. Θα προσπαθήσουμε να σημαδέψουμε ακριβώς πάνω από τη λεκάνη μας. Πάμε να κάνουμε 3 επαναλήψεις. 3, 2 και άλλη μία ευθεία πάνω. Ωραία. Μέχρι στιγμής είμαστε εντάξει? Ναι. Θέλω. Ναι. Ιωάννα. Ναι. Ωραία. Είπαμε ότι θέλουμε μια καλή διατροφή για να φάνουν οι κοιλιακοί μας. Θέλουμε βέβαια και ασκήσεις οι οποίες να μας συντρώνουν αρκετά και με πάρα πολλές θερμίδες. Οπότε πάμε να δούμε ποια άσκηση κοιλιακών μπορεί να μας συντρώσει αρκετά έτσι ώστε να κάψουμε πάρα πολλές θερμίδες ταυτόχρονα. Είναι ένας συνδυασμός. Θα το δείξω εγώ μία φορά και αμέσως μετά μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Όπως είμαστε εδώ, φέρνουμε πόδια 90 μοίρες και την πλάκα πάνω από το στήθος. Σιγά σιγά ανοίγω το ένα πόδι μακριά και φέρνω την πλάκα πίσω. Όταν μαζέψω το πόδι, θα πρέπει να μαζέψω και την πλάκα. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Αυτό θέλει λίγο συγχρονισμό. Πόδι 90 μοίρες. Ωραία. Τεντώνω ένα πόδι μακριά και ανοίγω την πλάκα πίσω. Μπράβο. Σιγά σιγά μαζεύω και αλλάζω πόδι. Μπράβο. Αν θέλουμε αυτό να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο, μπορούμε καθώς μαζεύουμε την πλάκα ψηλά να σηκώσουμε και τις ομοπλάτες από το έδαφος. Μου έχεις δώσει το πεντάκιλο, ή μάλλον το ζήτησα. Ορίστε να κάνουμε μια πάσα. Ωραία. Πάρε το πράσινο τελικά. Δεν θα παίξω. Ιωάννα, νομίζω τελικά το πράσινο δεν σου πάει. Λοιπόν, ανοίγουμε ξανά πίσω. Λοιπόν, κάτι θα το κάνω σωστά. Πίσω. Και μαζεύουμε πάνω ψηλά ευθεία. Ωραία, θέλω να κάνετε μόνοι σας άλλες 3 επαναλήψεις. Ναι. Να διορθώσουμε τα πιθανά λάθη. Ξεκινάμε λοιπόν, με το Στέλιο. Έχουμε εκεί τα πόδια μας, ωραία. 90 μοίρες. 90 μοίρες. Ωραία, και τα χέρια σου μαζί. Στέλιο, έλα και εσύ σαν την Ιωάννα ακριβώς, ωραία. Πόδια λίγο πιο ψηλά. Ωραία. Παπουτσάρα, Ευχαριστώ. Ισχύει. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε πίσω. Ανοίγω ένα πόδι μακριά και τα χέρια τεντώνω. Μπράβο. Τέλεια, μαζεύω μαζί. Ωραία, αλλαγή.
Και ξαναμαζεύω. Στέλιο, θέλω άλλες τέσσερις. Το έχουμε. Ναι. Ανοίγουμε μακριά και μαζεύουμε. Μπράβο, ανοίγω μακριά. Ιωάννα, αλλάζεις πόδι. 2-2 κάνω. 2-2. Α, εντάξει. Το μάθαμε κι αυτό. Αυτό ήταν 2-1 όμως. Μπερδεύτηκα. Άρα, Ιωάννα, κουράστηκε, βρε Ιωάννα. Όχι. Λοιπόν, ωραία, θέλω να ξεκουραστείτε λίγο τώρα. Θέλω να ξεκουραστείτε λίγο. Ωραία. Και να συνεχίσουμε με άλλες ασκήσεις οι οποίες θα μας συντρώσουν όπως αυτή εδώ. Απλά θα τις κάνουμε μπρούμητα. Θα γυρίσουμε μπρούμητα στο έδαφος και θα δουλέψουμε την αγαπημένη άσκηση της Ιωάννας, της Ανίδα. Αυτή δεν ήταν. Λοιπόν, το challenge είναι σε αυτή την άσκηση πάνω. Ναι. Οπότε. Εγώ δεν ξέρω καν τι είναι το challenge. Λοιπόν, Σανίδα, αποκλείεται να μην την ξέρεις αυτή την άσκηση. Ήδη έχεις πάρει φοβερή θέση. Παλάμες κάτω από τους ώμους. Πόδια, τεντώνει. Ένα και ένα. Αυτή η θέση είναι η θέση της Σανίδας. Οι παλάμες μας είναι κάτω από τους ώμους, ωραία. Το πηγούνι είναι προς τα μέσα, ωραία. Η κοιλιά μας και το φάλι μας είναι προς τα μέσα σφιχτά, πάρα πολύ ωραία. Κατέβασε λίγο τη λεκάνη εκεί. Και το μυστικό για να κάνουμε μια τέλεια σανίδα και να σφίγγει όλο μας το σώμα είναι από αυτή τη θέση να σφίξουμε τους γλουτούς προς τα μέσα. Σφίξτε τη λεκάνη μπροστά, ωραία, και να νιώθουμε όλο το σώμα σφιχτό. Αυτή είναι μια μαγική θέση. Ίσα-ίσα, ακόμα δεν έχουν περάσει πολλά δευτερόλεπτα. Στέλνει, πώς νιώθεις? Αυτό είναι. Πώς νιώθεις, πες μου. Εντάξει, νιώθω ένα σφίξιμο και για ένα κάψιμο παντού. Παντού, ωραία. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνεις τώρα είναι σιγά σιγά να φέρεις όλο σου το βάρος στο ένα χέρι και να σηκώσεις το ένα χέρι ευθεία πάνω. Είδες που δεν ήταν τόσο δύσκολο? Αυτή είναι η άσκηση για να δούμε ποιος έχει το καλύτερο χέρι κομπρεσέρ. Αλλάζουμε μεριά. Μπράβο. Και πάμε να κάνουμε 5 αλλαγές. Φύγαμε. Αλλάζω και ευθεία πάνω. Μπράβο. Αλλάζω και ευθεία πάνω. Πολύ ωραία. Αλλάζω και ευθεία πάνω. Να κάνουμε άλλες 2. Ωραία. Και μία τελευταία. Πριν μείνουμε ξανά σανίδα στη μέση. Λοιπόν, σανίδα στη μέση. Και σιγά σιγά από αυτή τη θέση πάμε να κουμπίσουμε τα γόνατα μας κάτω και να πάρουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θέλει, πώς ήταν? Ζώρικο. Ιωάννα. Ωραίο. Ωραία. Τι, είστε έτοιμοι για το challenge, θα κάνουμε σε λίγο? Θα έχει αυτά μέσα. Τι είναι αυτό, φίλοι? Θα κάνουμε. Θα σας υποχαιρετήσουμε. Γιατί μετά θα έχουμε ανάσα. Κάπου εδώ κλείνουμε, λοιπόν. Η σανίδα μπορεί να συνδυαστεί με πάρα πολλές ασκήσεις από αυτή τη θέση. Μόνο και μόνο που στεκόμαστε ακίνητοι, νιώθουμε το αίμα να ανεβαίνει και τους παλμούς να ανεβαίνουν. Τώρα πάμε να δείξουμε άλλη μια σκηνή. Και δεν γυμνάζει μόνο κοιλιακούς, δηλαδή εμένα με πιάνε και στα χέρια. Πάρα πολύ καλά όμως, ναι, πάρα πολύ καλά, ναι, χέρια. Και όσο είμαστε σταθεροί, γυμνάζει πάρα πολύ καλά και την κοιλιά. Ωραία. Όταν είπαμε να σφίξουμε τους γλουτούς προς τα μέσα, τότε άρχισαν να γυμνάζονται και οι γλουτοί ταυτόχρονα. Αυτό που θέλω τώρα είναι να δουλέψουμε άλλη μια άσκηση σανίδας και μια εναλλακτική. Και αμέσως μετά, πόση ώρα έχουμε ακόμα? Αρκετή. Έχουμε. Τέλεια, ωραία. 10 λεπτά σίγουρα. Σούπερ, σούπερ. Πάμε μπρούμητα. Να πάρουμε ξανά την αρχική μας θέση. Σανίδα πάλι. Βεβαίως, τεντώνουμε ένα και ένα πόδι. Ωραία. Από αυτή τη θέση εδώ πάμε να φέρουμε τα γόνατά μας κοντά στο στήθος. Ένα, αλλάξ. Ένα και ένα. Ένα και ένα. Πολύ ωραία. Πάμε να δουλέψουμε 8 επαναλήψεις σε κάθε πόδι ακόμα. Πολύ ωραία. Ο στήθος βλέπετε είναι πάρα πολύ σταθερός, ακριβώς αυτό θέλουμε στη σανίδα, σταθερό κορμό, τραβάω πόδι μέσα δυνατά και επιστρέφω στην αρχική θέση. Ωραία, η Ιωάννα θέλει το πηγούνι προς τα μέσα ελαφρώς, ωραία, πάντα κρατάμε το κεφάλι μας ευθεία με το σώμα, πάρα πολύ καλά. Έχουμε άλλες 3, Στέλιο, Είπαμε φέτες θα βγούμε, Στέλιο. Πάμε, ένα και ένα, μπράβο. Δύο και δύο και μία και μία τελευταία. Πάρα πολύ καλά. Γόνατα κάτω, ξεκουραστείτε. Ωραία. Στέλιο, έκανες μία κίνηση παραπάνω από τη σανίδα που κάναμε πριν. Πώς ήταν? Καλύτερα, νομίζω. Καλύτερα ήταν, ναι. Το ένιωσε λίγο περισσότερο. Ωραία. Με τη σανίδα αυτή γυμνάσαμε τους πάνω κοιλιακούς και λίγο τους κάτω. Πάμε να δούμε πώς από σανίδα μπορούμε να γυμνάσουμε τους πλάγιους κοιλιακούς. Για να ξέρουμε ένα μεγάλο εύρος ασκήσεων πάνω στη σανίδα και να μην βαριόμαστε καθόλου όσο κάνουμε κοιλιακούς. Μια πάρα πολύ ωραία άσκηση είναι από την αρχική μας θέση εδώ να τραβήξουμε σιγά σιγά το ένα γόνατο προς τα έξω και ταυτόχρονα με αυτό το τράβηγμα στρίβω όλο μου το σώμα και κοιτάω το γόνατο που τραβάει. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο.
αλλά θα το νιώσετε από τις πρώτες 4 επαναλήψεις. Πάμε να κάνουμε 3 και 3 σε κάθε πόδι. Μπράβο. Ωραία. Στην τελευταία θέση του τραβήγματος το να κρατιέστε για ένα δευτερόλεπτο. Μπράβο. Πολύ ωραία. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Ψηλά λεκάνη. Πολύ ωραία. Νομίζω σας άρεσε. Θέλει να κάνουμε άλλες 2. Ωραία. Στέλνει σε ποια παραλία θα πάμε μετά. Μπράβο. Κάπου που να μην έχει κόσμο. Χώνα τα κάτω, ξεκουραζόμαστε. Μπράβο. Τη Ιωάννα σας άρεσε αυτή η άσκηση. Άλλη μια άσκηση που βάζω πολύ συχνά στις αίθουσες και στα personal που κάνω. Και είναι και πολύ αστεία γιατί τους λέω πάμε να καθαρίσουμε τα τζάμια, λέω τώρα. Δουλεύουμε ξανά σανίδα βέβαια. Αυτή τη φορά από παλάμες θα πέσουμε στους αγκώνες και θα πάμε να καθαρίσουμε το έδαφος. Νομίζω τα παιδιά εδώ πέρα θέλουν να κάνουν και αυτοί, ε. Είστε έτοιμοι. Διακρίνω ένα ενθουσιασμό. Άλλαγα τα πρόσωπά τους. Έχουν ένα ελαφρύ χαμόγελο. Λοιπόν, οι αγκώνες μας είναι κάτω από τους ώμους, κοιλιά σφιχτή, και πάμε να καθαρίσουμε τα τζάμια. Για να κάνω το μία να το δούμε, λοιπόν, γιατί δεν το κατάλαβα. Ναι, ναι, για να το δούμε γιατί. Αχ, Παναγία μου. Μία και μία. Ωραία. Okay. Έχουμε κάποια όρια, ε. Έχουμε κάποια όρια. Το στρώμα μας είναι τα όρια μας. Η λεκάνη μας δεν πρέπει να βγαίνει δεξιά ή αριστερά από το στρώμα. Άρα πρέπει να κρατήσουμε με την κοιλιά μας σταθερό το σώμα μας. Πάμε να κάνουμε 4 και 4 επαναλήψεις όλοι μαζί. Φύγαμε. Αριστερό. Δεξί. Λεκάνη σταθερή. Αριστερό. Δεξί. Αριστερό. Κοντά στο σώμα. Κοντά στο έδαφος. Δεξί. Μπράβο. Πώς ένα ακόμα, παιδιά. 100. Δεξί. Μπράβο. Τελευταίες 2. Τελευταία 1. Ωραία. Σιγά σιγά κουμπάω τα κάτω. Και ξεκουράζουμε. Ωραία. Σανίδα, ε. Έχουμε στάξει. Σανίδα. Από μια σανίδα. Λοιπόν, έχουμε δείξει μερικές ασκήσεις εδάφους από ήπια θέση, μερικές από μπρόμητη θέση. Και πάμε τώρα. Σπίτι μας. Και πάμε σπίτι μας να πιούμε λίγο νερό, να κάνουμε ένα μπάνιο, να ηρεμήσουμε. Θα δείξουμε ακόμα μια ασκησούλα, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ και γυμνάζει πάρα πολύ καλά κοιλιακούς πάνω, πλάγιους και κάτω. Όλα μαζί. Φαντάζομαι τι πολύ άσκηση θα είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η άσκηση. Λοιπόν, έχω από θέση εδάφους, μαζεύω τα πόδια μου μέσα, τεντώνω μακριά, κρατάω ελαφρώς λυγισμένα τα γόνατα και κατεβάζω κάτω. Μαζεύω στο πλάι, τεντώνω και αλλάζω μεριά. Οκ. Για πάμε ξανά. Πάμε να δουλέψουμε την πρώτη. Το ξανακάνεις λίγο. Θα κάνω μόνο το ένα. Ένα κομμάτι θα τη σπάσουμε στα 2. Ωραία. Τραβάω, ναι. Τεντώνω και κατεβάζω αργά. Ωραία. Τραβάω, τεντώνω και κατεβάζω αργά. Πάμε να δουλέψουμε 5 επαναλήψεις όλοι μαζί. Μείτε στο έδαφος πριν ξεκινήσουμε. Τα χεράκια τα πατάμε. Τα χέρια μας είναι στο πλάι για να μας στηρίξουν. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Μαζεύω γόνατα, τεντώνω πόδια μακριά και αργά κατεβάζω. Μάζεψε ξανά, τέντωσε μακριά και αργά κατέβω. Τεντώνω κοντά στο σώμα, τεντώνω μακριά. Μπράβο, πάμε να κάνουμε άλλες 2. Αργά κάτω. Και άλλη μία, αργά κάτω, ωραία, stop. Αυτή η άσκηση μας γυμνάζει πάρα πολύ καλά, πάνω και κάτω κοιλιακούς. Πάμε τώρα να δουλέψουμε τους πλάγιους από αυτή τη θέση. Χέρια ανοιχτά, ανοιχτά στο πλάι. Θα ξεκινήσουμε πόδια 90 μοίρες και μετά θα την δώσουμε λίγο τα πόδια μας λίγο πιο μακριά. Και τα 2 γόνατα μαζί, ρίχνω όλο μου το σώμα στο πλάι και επιστρέφω ξανά στην αρχική θέση. Πάω το μικρόφωνο λίγο πιο πάνω. Ωραία, κατεβαίνω από την άλλη μεριά και επιστρέφω ξανά στην αρχική θέση. Όλο μου το σώμα στο πλάι και ξανά στην αρχή. Όπως είδατε, μένουμε για ένα δευτερόλεπτο στην πιο χαμηλή θέση και αμέσως μετά σηκώνουμε τα πόδια. Στέλιο, επειδή σε βλέπω το κάνεις πανεύκολο αυτό, πάμε να κάνουμε το λίγο πιο δύσκολο. Είστε έτοιμοι? Έχει και πιο δύσκολο. Λίγο, λίγο. Τεντώνουμε τα πόδια μακριά και πάμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Τεντωμένα πόδια, αμέσως αυτή η άσκηση γίνεται πιο δύσκολη. Ωραία, πάμε να κάνουμε άλλες 2. Και μία τελευταία. Μπράβο, σιγά σιγά μαζεύω γόνατα μέσα και ακουμπάω πόδια κάτω. Ανεβαίνουμε και μπορούμε να πάρουμε ένα μικρό διάλειμμα. Μέχρι στιγμής που νιώθει να έχει πιάσει αυτό που έχουμε κάνει. Παντού.
Ωχ, Βασίλη. Στέλνει ετοιμός. Έτοιμος για παραλία. Ακόμα, ε. Σε δύο λεπτά θα είσαι. Έτοιμος είμαι να πεθάνω. Λοιπόν... Αλλά είναι εντάξει, οκ. Okay. Πόση ώρα έχουμε ακόμα? 5 λεπτά. Ωραία. Στο τελευταίο δίλεπτο έχεις 5 λεπτά, βροδελία. Θα μας ενημερώσει κάποιος τελευταίο τρίλεπτο να... Μας ενημερώνουν. Τέλεια. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα. Βασικά να πάρουμε ένα μικρό διάλειμμα, 30 δευτερόλεπτα και αμέσως μετά να δούμε την επόμενη μας άσκηση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και πιάνει πάρα πολύ καλά είναι με τα πόδια από θέση εδάφους. Mm-hmm. Θα τη δείξω εγώ και την κάνετε μόλις ξεκουραστείτε λίγο. Πάμε τώρα σε λίγο πιο εξελιγμένες ασκήσεις. Πόδια τεντωμένα ψηλά, mm-hmm. πλάκα πάνω στην κοιλιά για αρχή, χέρια πίσω και προσπαθώ να φτάσω τις μύτες των ποδιών. Θέλω να προσπαθήσετε να κάτσετε πίσω και να κάνετε 10 επαναλήψεις μόνο. Ωραία, βάλτε πλάκα πάνω στην κοιλιά σας. Ωραία, πόδια ψηλά δεδομένα. Ωραία, χέρια πίσω από το κεφάλι μακριά. Ωραία, και πάμε να φτάσουμε τις μύτες των ποδιών 10 φορές. Φύγαμε. Μπράβο. Πολύ ωραία, Ιωάννα, λίγο πιο ψηλά. Έτσι, μπράβο, πάμε. Ωραία. Θέλουμε να κρατήσουμε τα πόδια μας πάνω από τη λεκάνη, εδώ. Δεν πάνε, ρε Βασίλη. Έλα, προσπάθησε. Μπράβο, εκεί. Ποιος γέλασε απ' έξω να τον βάλουμε και αυτό να κάνει. Πάμε λίγο πιο ψηλά. Ωραία. Ιωάννα, 10 επαναλήψεις, μην κλέβεις. 15. Αχ, δεν γίνεται, Βασίλη. Πάμε. Ωραίο ήταν αυτό. Πιάνει αρκετά, ε. Ζώρικο, πολύ. Ζώρικο. Ωραία. Θα το κάνουμε λίγο πιο ζώρικο τώρα. Λίγο πιο ζώρικο. Μπορεί να γίνει με μία πλάκα στα χέρια μας. Από πίσω. Φέρνω την πλάκα ψηλά και προσπαθώ να ανέβω όσο πιο ψηλά γίνεται. Τραβάω και ανεβαίνω. Τραβάω και ανεβαίνω. Ωραία, πάμε να σας δω λίγο. Ωραία, φέρε την πλάκα μέχρι τις μύτες. Έξι ακόμα. Δεν πάει. Έξι ακόμα. Έτσι, μπράβο. Φέρνουμε τα πλευρά μας κοντά στη λεκάνη. Μπράβο. Πολύ ωραία. Και λίγο πιο ψηλά και λίγο πιο ψηλά. Ωραία. Πάμε. Να τη βρε κοιλιακή που δεν έχει κοιλιακού. Έλα τώρα. Ωραία. Λίγο ακόμα και θα με βρεις μετά. Stop. Okay, σταματάμε. Πώς είμαστε? Σημαίνει. Ωραία. Ψηθήκαμε καλά, ε. Λοιπόν, πιάνει πολύ καλά ψηλά, έτσι. Ναι, είναι τρομερή εμένα άσκηση αυτή. Το δουλεύει τώρα εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία άσκηση. Ωραία. Και σίγουρα τη βάζω στο πρόγραμμα το δικό μου αυτή την άσκηση. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα, αν θέλουμε να δουλέψουμε κάτι συνδυαστικό ακόμη για πλάγι στου κοιλιακού, θα δείξουμε άλλη μία. Και αμέσως μετά πάμε να κάνουμε το challenge στο δίλεπτο. Νομίζω ότι δεν θα προλάβει. Έχουμε 3 λεπτά. Οπότε, ό,τι ετοιμάζει, κάνε το τώρα. Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα challenge το οποίο δεν χρειαζόμαστε εξοπλισμό. Άρα θα μπορούσε ο καθένας από το σπίτι να το δοκιμάσει. Ωραία. 2 λεπτά είναι. Θα στάξουμε κι εμείς. Οπότε μπορείτε να στάξετε κι εσείς. Το καλύτερο μας το φύλαγες για το τέλος. Ναι. Αλλά να μην αποθαρρυνθεί ο κόσμος. Κανένας δεν αποθαρρύνεται. Είμαστε όλοι σούπερ. Κόπεις κτώνται τα κοιλιακοί. Τα κορμιά. Λοιπόν, πάμε μπρούμητα στο έδαφος. Γρήγορα. Να ξεκινήσουμε με τη σανίδα που μάθαμε. Τις ασκήσεις έχουμε κάνει όλες. Ωραία. Αυτό που πρέπει να καταφέρουμε τώρα είναι να μείνουμε 2 λεπτά στον αέρα. Τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα είναι από σανίδα. 30 δευτερόλεπτα στο πλάι σανίδα. 30 στο πλάι και 30 στο τέλος κεντρική σανίδα ξανά. Στέλιο, έτοιμος? Έτοιμος. Δώσε μια μπουνιά. Ιωάννα. Αργία μου, πάμε. Σε 3, σε 2, σε 1. Πάμε, σανίδα νούμερο 1. Μουσική, παρακαλώ, δώστε δυνατά, δώστε λίγο. Λοιπόν, αναπνοές. Μυστικό κεφάλι μέσα, σφιχτά η κοιλιά μας, κρατάμε το σώμα μας σταθερό. Πολύ ωραία. Θα σας ενημερώσω ότι έχουν περάσει κιόλας 18 δευτερόλεπτα. Θέλει τελεία. Ναι, είναι μια χαρά. Το θα αντέχω. Δούμε ένα κομπρεσέρ σε λίγο. Σε λίγο, ετοίμαστε το κομπρεσέρ. Σε 4, σε 3, σε 2, σε 1. Πάμε να στρίψουμε ψηλά, ευθεία ένα χέρι, ευθεία πάνω. Μπράβο. Φέρτε λεκάνη ψηλά, κρατήστε το σώμα ψηλά. Δεν είναι αργά για να ξεκινήσετε και εσείς από το σπίτι. Μπορείτε να ξεκινήσετε μαζί μας τώρα. Έχουμε ακόμα περίπου 1 λεπτό. Μπράβο, Στέλιο. Πολύ ωραία. Κρατάμε αναπνοές. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Αλλάζουμε μεριά. Και τεντώνουμε ευθεία πάνω. Μπράβο. Ψηλά η λεκάνη μας. Ωραία.
Έχουμε ακόμα, έχουμε. Κρατάμε ρυθμό στις αναπνοές μας. Είναι 15 μόνο δευτερόλεπτα. 10, 9, 8, ψηλά λεκάνη. 5, 4, 3, 2, 1. Ερχόμαστε στη μέση και πάμε για το τελευταίο μισό λεπτό. Τίποτα δεν έμεινε. Παλάμες κάτω από τους ώμους ακριβώς. Και αυτό που θέλω να κάνουμε τώρα για τα τελευταία δευτερόλεπτα είναι να κουμπίσουμε γόνατα κάτω και πάνω συνεχόμενα. Κάτω και πάνω. Κάτω και πάνω, μόνο αυτό. Λεκάνη σταθερή. Κατεβάζω γόνατα κάτω και πάνω. Πάμε να πιάσουμε και τους κάτω κοιλιακούς. Τελευταία 10, 9, 8, 7, 6. Πάρα πολύ ωραία. Λεκάνη σταθερή. 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Stop, γόνατα κάτω. Πολύ καλή δουλειά. Πολύ, πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, και κάπως έτσι, παιδιά, θα σας ευχαριστήσουμε και θα ευχαριστήσουμε και όλο τον κόσμο που σήμερα μας δώσατε δύναμη και ήσασταν την παρέα μας. Ελπίζουμε το challenge να το δοκιμάσετε κι εσείς. Λοιπόν, με κομμένη την ανάσα, αλλά μας αρέσει, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3. Θα σας δείχνω γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Τα φιλιά και την αγάπη μας. Πολλά φιλιά. Αντέχουμε ακόμη. Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έσφαξες. Κάθε φορά θα τα βάζουμε και πιο δύσκολα, εννοείται. Γεια σας. Ήταν, λοιπόν, καλό μεσημέρι.